Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Νέα έξαρση κρουσμάτων του κορονοϊού. Είχαμε σήμερα με τον ΕΟΔΗ να ανακοινώνει 110, με τα 33 από αυτά να σχετίζονται με τον γάμο. Είχαμε μιλήσει ήδη από χθες για τον γάμο αυτόν στην Θεσσαλονίκη και μια εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας κρεάτων στην Καβάλα. Μια εταιρεία στην οποία ήδη έχει μπει λουκέτο λόγω των αυξημένων κρουσμάτων μεταξύ των εργαζομένων. Στο επιστημονικό στρατόπεδο αλλά και την κυβέρνηση υπάρχει προβληματισμός, όπως είναι φυσιολογικό, και δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε πρώτη φάση στους ελέγχους οι οποίοι πραγματοποιούνται για τα περιοριστικά μέτρα τα οποία χθες ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Νίκος Καρδαλιάς. Συχνότερα γίνονται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς ακριβώς για να προσπαθεί να καταφέρουμε να αποφευχθεί ο συνωστισμός που τα τελευταία 24 ώρα παρατηρούνταν εκεί. Ενώ συνεχίζονται και οι έλεγχοι για πάρτι και άλλες εστίες συνωστισμού στο νησί της Μυκόνου, στην Πάρο και την Σαντορίνη. 110 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Με 10 συμπολίτες μας να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος. Από τα νέα κρούσματα, τα 60 εντοπίζονται σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα και τα 33 από αυτά συνδέονται με δύο προσδιορισμένες εστίες. Πιο συγκεκριμένα, 9 κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους στις πύλες εισόδου και ακόμη 3 είναι εισαγόμενα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο. 19 βρέθηκαν στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη, με τα 10 να σχετίζονται με το γάμο στους Αμπελό. 23 κρούσματα στην Καβάλα από εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας κρεάτων, 6 στη Μαγνησία που σχετίζονται με μπαρ στο Βόλο, από 3 στην Κέρκυρα και τη Χαλκιδική, 2 στην Πιερία και από 1 κρούσμα εντοπίστηκε σε Κορινθία, Λάρισα, Πέλα, Αχαΐα και Βιωτία. Η υγειονομική βόμβα, ο γάμος στη Θεσσαλονίκη με εκατοντάδες καλεσμένους που πλέον εξετάζονται, όπου μεταξύ άλλων θετικοί βρέθηκαν ο γαμπρός, η νύφη και ο DJ της δεξίωσης. Κάναμε το γάμο το Σάββατο. Τρίτη τώρα, εγώ το μεσημέρι άρχισα να νιώθω μια διαθεσία. Απόγευμα κατά τις 8 η ώρα 9 άρχισα να ξανανεβάζω πάλι πυρετό. Και το βράδυ είχα πυρετό. Τη Τετάρτη άρχισα να έρχονται κάποια μηνύματα και κάποιοι φίλοι μου, ας πούμε, δεν είναι καλά. Πήγαμε στο νοσοκομείο, κάναμε ενίσχυες εντάσεις και χθες το απόγευμα μάθαμε ότι είμαστε θετικοί. Φοβήθηκα, δείτε, η πρώτη γιατρή ήταν λίγο καθησυχαστική. Η δεύτερη γιατρή που με συνάντησα, γιατί αλλάξανε βάρδια, λίγο με τρομάξανε η αλήθεια. Είναι γιατί είδαν και τα λευκά μου χαμηλά, με λέει σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Εκεί λίγο φοβήθηκα, να σου πω την αλήθεια. Δεν κάναμε κάτι που δεν κάνει όλος ο κόσμος. Δεν κάναμε ούτε χαιρετισμούς, είχαμε στην εκκλησία, ούτε μέσα στο κέντρο περάσανε όλα τα παιδιά. Άμα είχαμε τίποτα, είναι δυνατόν να κάναμε το γάμο. Δηλαδή, τι είμαστε τόσο αμπελίσιμα. Το μυαλό μας δεν πάει πουθενά. Κανένας δεν ήταν άρρωστος, δεν ένιωθε άρρωστος. Είχα λίγα δέκατα, ανησύχησα, πήγα, έκανα το τεστ γιατί ήρθα σε επικοινωνία και με τα παιδιά και με είπαν ότι έχουμε και εμείς κάποια κρούσματα στην παρέα και βγήκα θετικός. Ήμασταν τυχεροί επειδή ήμασταν οι περισσότεροι νέοι σε ηλικία. Είναι περίπου στα 8-10 άτομα, πόσο γνωρίζω εγώ, τα οποία έχουν βγει θετικοί στον κορονοϊό, αλλά όλοι έχουν ήπια συμπτώματα. Αν κάποιος από τους καλεσμένους το είχε και δεν το γνώριζε, ή αν ξέρω εγώ κάποιος που δούλευε στο μαγαζί εκείνο το είχε και δεν το γνώριζε, ήταν μικρός ο γάμος, 150 άτομα, δηλαδή εύκολα μπορεί να το κολλήσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυστηρότερα μέτρα για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού έλαβε η κυβέρνηση μετά την αυξητική τάση των κρουσμάτων που επέφεραν το τελευταίο διάστημα τα φαινόμενα χαλάρωσης και μάλιστα με μεγάλη διασπορά. Έτσι, μέχρι τα τέλη του μήνα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους εκτός από τα καταστήματα εστίασης, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη χρήση της και σε εξωτερικούς χώρους όπου συγκεντρώνεται αρκετός κόσμος. Επίσης, μέχρι τις 15 του μήνα απαγορεύονται οι επισκέψεις σε γυροκομεία, δομές ευάλωτων ομάδων και νοσοκομεία. Θεσπίζεται όριο 100 ατόμων για κοινωνικές εκδηλώσεις και μέχρι τις 9 Αυγούστου απαγορεύονται οι όρθιοι πελάτες σε όλα τα μπαρ, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης. Επιπλέον παρατείνεται έως το τέλος του μήνα η απαγόρευση πανηγυριών και άλλων δημόσιων ανοιχτών εκδηλώσεων και μέχρι 15 Αυγούστου η αναστολή αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, καθώς και η απαγόρευση εισόδου για μη Ευρωπαίους πολίτες. Μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό ανακοινώθηκαν και για τις ένοπλες δυνάμεις, με υποχρεωτική τη χρήση μάσκας στους χώρους όπου υπάρχει κοινωνική επαφή. Μπαίνουμε λοιπόν όλοι σε επιφυλακή, χωρίς πανικό, αλλά με ευθύνη και κυρίως με συνέπεια.
αφήνουμε πίσω μας τα φαινόμενα χαλάρωσης και ακολουθούμε πιστά τους κανόνες. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, στόχος όλων μας μέχρι να κερδίσουμε οριστικά τον πόλεμο πρέπει να είναι να μην χρειάζεται να ληφθούν άλλα μέτρα. Παράλληλα, αυξάνονται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς μετά τα φαινόμενα συνωστισμού που παρατηρήθηκαν. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς, τα κτέλ και τα λιμάνια. Από τους αδιούχους του Αυγούστου σε αυξημένη επιφυλακή έχει τεθεί το λιμενικό, τόσο για τη διευκόλυνση των εκδρομέων όσο και για τους ελέγχους σχετικά με την τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού. Οι έλεγχοι μας θα εντατικοποιηθούν και θα αυστηριοποιηθούν. Ήδη έχουν επιβληθεί από σήμερα αρκετά πρόστιμα όσον αφορά μίση μόρφωση επιβατών κατά την είσοδό του στο πλοίο και κατά τη διάρκεια του πλού, που σχετίζονται με την χρήση μάσκας, κυρίως με τη χρήση μάσκας, με την τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων του 1,5 μέτρου, καθώς και με την επίδειξη των δηλώσεων υγείας που πρέπει να επιδεικνύουν οι επιβάτες κατά την είσοδό τους στο πλοίο. Οι έλεγχοι συνεχίζονται παράλληλα σε όλη τη χώρα, σε μέσα μαζικής μεταφοράς και κλειστούς χώρους, ενώ κλιμάκια σαρώνουν τις επιχειρήσεις σε Μύκονο, Πάρο και Σαντορίνη για την τήρηση των περιοριστικών μέτρων. Καλησπέριζω τον κύριο Γιάννη Νικολαράκο εδώ στο κεντρικό στούντιο του Blue Sky, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Αμαρουσίου και αντιδήμαρχο του Δήμου και πρόεδρο των Οπτικών Οπτομετρών Ελλάδος. Καλώς ήρθατε, κύριε Νικολαράκο. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Αρχικά θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς πηγαίνει αυτή η νέα μας καθημερινότητα πλέον, έτσι όπως διαμορφώνεται, με τη χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, άρα σε όλα τα καταστήματα του εμπορικού κόσμου. Είναι, κύριε Σαρή, κάτι πρωτόγνωρο, δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Χρησιμοποιούμε μάσκες όλη μέρα στα μαγαζιά, δυστυχώς. Έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό κάνουμε, απολυμένουμε τους χώρους όλοι οι καταστηματάρχες, απολυμένουμε τα πράγματα τα οποία δοκιμάζουν, εν προκειμένου γυαλιά ή οποιαδήποτε τα γυαλιά, ας πούμε, εσείς, γιατί έρχομαι εγώ για να δοκιμάσω και αρχίζω και δοκιμάζω δεκάδες ενδεχομένως ζευγάρια γυαλιά. Πώς τα αποστηρώνετε εσείς, αρχίζετε ένα-ένα? Ναι, κάθε ζευγάρι γυαλιά που δοκιμάζουν οι πελάτες μας, το βάζουμε στην άκρη και όταν φύγει ο πελάτης έχουμε μία ειδική λάμπα UVC. Είναι αυτή που μας έχετε φέρει εδώ μαζί. Φέρει, έχω φέρει να σας δείξω. Αν τη σηκώσετε λίγο, ναι, ας το φέρουμε μπροστά. Είναι αυτή η λάμπα. Μπροστά. Τον κύριο Νικολαράκο μόνο. Αυτή εδώ η λάμπα. Τον κύριο Νικολαράκο. Ναι, είναι UVC, από κάτω μπαίνουν τα γυαλιά. Και εξουδετερώνεται. Σηκώστε το λίγο πιο ψηλά, κύριε Νικολαράκο. Εξουδετερώνεται ο ιός μετά από 2 λεπτά από ό,τι μας έχουν πει οι εταιρείες με αυτές τις ακτίνες UVC. Οπότε μετά το τοποθετούμε πάλι στη συρτάρια ή στο ράφι. Είναι μια διαδικασία που επίσης έχει γίνει καθημερινότητα. Δεν μας πειράζει, είναι τη μάσκα για εσάς. Μας ευχαριστεί, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πελατών μας. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Τώρα, είναι βέβαια, γενικότερα είναι και το δικό σας, ο δικός σας ο χώρος είναι λίγο περίεργος. Δηλαδή, εγώ πρέπει να έρθω και να φορώ τη μάσκα μου και θα έρθω να δοκιμάσω γυαλιά, να μου κάνετε, να με μετρήσετε κλπ. Υπάρχει μια δυσπραγία, σωστά? Υπάρχει δυσκολία. Αναγκαστικά θα τη βγάλουν τη μάσκα. Εμείς δεν τη βγάζουμε, βέβαια. Εσείς δεν μπορείτε να τη βγάλετε. Ο πελάτης μας θα τη βγάλει για να μπορέσει να δοκιμάσει τα γυαλιά. Το άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε και αντιμετωπίζουμε, αλλά θα το ξεπερνάμε, είναι όταν θέλουμε να πάρουμε κέντρα, δηλαδή να πάρουμε την απόσταση των 2 ματιών για να τοποθετήσουμε τα γυαλιά σωστά στους σκελετούς. Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το δείξουμε εδώ πέρα. Θέλω να σας το δείξω αυτό. Αλλά θα πρέπει να βάλουμε και τις μάσκες μας για να δούμε πώς γίνεται αυτό, έτσι. Βάζουμε τη μάσκα, έτσι. Πιέζουμε αυτό πάνω στη μύτη, το σειρματάκι, εδώ στη μύτη. Ωραία. Τα γυαλιά τα τοποθετούμε έτσι, ούτως ώστε να μην θαμπώνουν. Αυτό είναι ένα. Θα ήθελα να μας το δείξετε σαν κόλπο για τους διοπτροφόρους. Ναι, ακριβώς. Πρέπει να το εφαρμόζει πάνω στη μύτη. Να το δούμε λίγο. Ωραία. Και έτσι δεν θαμπώνουν εύκολα τα γυαλιά. Θαμπώνουν δηλαδή, αλλά όχι τόσο εύκολα. Γιατί διαφορετικά, κυρίως στους χειμερινούς μήνες, όταν έχει κρύο, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Έτσι, για τους ανθρώπους που φορούν γυαλιά. Ακριβώς. Τώρα, λοιπόν, το άλλο πράγμα που πρέπει να κάνουμε η οπτική και το κάνουμε, φορώντας μάσκα. Και εμείς και ο πελάτης μας πλησιάζουμε πολύ για να μπορέσουμε να πάρουμε έτσι ακριβώς τα κέντρα εδώ, να δούμε πώς θα το, φτιάξουμε. Με τη μάσκα τώρα δημιουργείται ζήτημα με αυτό? Με τη μάσκα όχι. Εξάλλου η εργασία αυτή που κάνουμε είναι ακριβώς 4-5 δευτερόλεπτα και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Υπάρχει, όχι.
Γενικότερα πάντως είμαστε, ζούμε όντως όπως είπατε κάτι πρωτόγνωρο, γενικότερα... μια διαφορετική καθημερινότητα όλοι μας και την οποία αναγκαστικά πρέπει να συνηθίσουμε. Είδατε και σήμερα είχαμε 110 κρούσματα μας να ανακοινώνονται από τον ΕΟΔΗ. Μας ανησυχεί πολύ κάτι και... το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί όλους. Η κυβέρνηση κάνει πάρα πολύ καλά που το έχει πάρει το θέμα αυτό από το Μάρτιο σοβαρά. Πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε μετά από αρκετούς μήνες. Περιμένουμε το εμβόλιο να βγει αργότερα. Αλλά τώρα πρέπει να προφυλαχθούμε όλοι όσο το δυνατόν πιο πολύ. Είναι απαράδεκτες αυτές οι σκηνές συνωστισμού που βλέπουμε. Αλλά είδα όμως και κόσμο πολύ στο πλοίο, το Σαββατοκύριακο που έλειπα, που όλοι κατά τη στιγμή της αποβίβασης που σηκώνονται όλοι, ξέρετε, για να βγουν στο λιμάνι, μα όλος ο κόσμος, μακριά ένας από τον άλλον, όσο ήταν δυνατόν, φορούσαν μάσκες. Αυτό μας δημιούργησε μια ασφάλεια. Υπάρχουν βέβαια. Υπάρχει και ο Βούρδουλας του προστίμου. Έτσι. Γιατί όχι, παίζει δυστυχώς ρόλο και αυτό. Το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν υπήρχε, όχι. Ευτυχώς λειτουργήσε η ατομική ευθύνη. Και είναι κάτι που πρέπει πραγματικά να το ακολουθήσουμε αυτό. Πρέπει να το ακολουθήσουμε. Δυστυχώς πρέπει. Μπήκε πια αυτό το πράγμα στην καθημερινότητα. Δεν σας κρύβω ότι είδα τον κόσμο σοκαρίστηκα που όλοι ήταν με μάσκες. Η εικόνα είναι όντως σοκαριστική. Λες και ζούσαμε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ήταν οξύμορο. Από τη μία έβλεπες νέα παιδιά χαρούμενα με φωνές να ετοιμάζονται να κατεβούν σε ένα προορισμό καλοκαιρινό και από την άλλη να είναι με τις μάσκες. Τώρα, εσείς, ναι, να ρωτήσω κάτι, στα καταστήματά σας, και μιλώ για όλους, επικαλούμε την ιδιότητα του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου, ναι, του Μαρουσίου. Έρχομαι εγώ και με βλέπετε να μπαίνω μέσα χωρίς τη μάσκα. Τι κάνετε τότε? Αρχίζετε κατέβει, οπ. Όχι, προτρέπουμε ευγενικά, προτρέπουμε. Φορέστε τη μάσκα. Αλλά εγώ σας πω, δεν έχω μάσκα. Έχουμε μάσκες και δίνουμε όλα τα μαγαζιά, ναι. Αλλιώς τι θα κάνετε, θα διώξετε τον πελάτη? Έτσι όπως με την κατάσταση την οποία βιώνει ο εμπορικός κόσμος και η οικονομία, η αγορά σήμερα, σίγουρα το τελευταίο πράγμα που θέλετε να κάνετε είναι να διώξετε τον πελάτη. Όχι. Ο κόσμος πάντως από ό,τι βλέπουμε έχει συνειδητοποιήσει την σοβαρότητα και την κρισιμότητα της καταστάσεως και όλοι πείθονται να φορέσουν τη μάσκα γιατί είναι για το καλό, είναι για την υγεία τους. Τώρα υπάρχουν και κάποιες επιχειρήσεις στις οποίες η μάσκα δεν μπορεί ακριβώς να τηρηθεί στο έπακρο. Έτσι. Ποιες είναι αυτές? Να πω ένα παράδειγμα. Να πούμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Μία φίλη που έχει κομμωτήριο στο Μαρούσι, μία κυρία λιποθύμησα. Λιποθύμησε. Φορώντας... Ναι, φορώντας τη μάσκα, η οποία ήταν υφασμάτινη και χοντρό ύφασμα, αυτό φορούσε η γυναίκα, λιποθύμησε. Και μία άλλη κυρία πάλι σε ένα άλλο μαγαζί έπαθε πανικό, πανικατάκ, έκλαιγε, ήταν και ψυχολόγος μάλιστα αυτή, και δεν μπορούσε να την κάνουν καλά με τη μάσκα. Οπωσδήποτε τέτοια προβλήματα θα υπάρξουν. Ευτυχώς... πιστεύω ότι θα είναι μεμονωμένα. Βλέπουμε αρκετό κορσμό που φοβάται, μου τον υπενθύμησαν τώρα μόλις από το κοντρόλ, να φοράει τις μάσκες και έξω, παντού δηλαδή, βγαίνοντας από το σπίτι. Φορά μάσκα μέχρι να ξαναμπεί στο σπίτι του. Τώρα, μάσκα έξω, στο δρόμο, το θεωρώ λίγο τραβηγμένο. Όπως θεωρώ τραβηγμένο και αστείο που βλέπω οδηγούς μόνους μέσα στα αυτοκίνητα, να φορούν τζάνα, μάσκα. Και φορούν μάσκα. Δηλαδή. Το όχι μόνο αυτό, πολλοί φοβούνται να βάλουν και το air condition του αυτοκινήτου, όντες μόνοι. Το air condition, δηλαδή... από ό,τι διάβασα, πρέπει να είναι ρυθμισμένο στην ανακύκλωση του αέρα. Ναι, γιατί, για να μην τσιμπήσουμε τον ιό απ' έξω. Ναι, τώρα... Πέφτουμε, εντάξει, και λίγο στην υπερβολή καμιά είναι φορά. Είναι και υπερβολικά τώρα, εντάξει. Αυτό που θα πρέπει επίσης να κοιτάξουμε είναι στα μαγαζιά, στα μπαράκια κλπ, που επικρατεί πραγματικά συνωστισμός. Και εκεί θα πρέπει να υπάρξει η ατομική ευθύνη ή τέλος πάντων οι υπεύθυνοι των μαγαζιών να κάνουν παρατηρήσεις. Τώρα πλέον απαγορεύονται οι όρθιοι πελάτες, κύριε Νικολάου. Τώρα τελείωσε. Θα βρούμε πάλι μία πατέντα και γι' αυτό. Θα κάθονται σε σκαμπό, στον μπαρ γύρω-γύρω, καθιστή θα είναι. Να σας πω κάτι, για το καλό μας πιστεύω ότι γίνονται αυτά. Πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της κυβερνήσεως. Αυτοί ξέρουν. Εξάλλου οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στον ΕΟΔΗ και στα συμβούλια αυτά είναι επιστήμονες. Ακριβώς. Και εκείνοι προτείνουν τα μέτρα. Έτσι δεν τα προτείνει κάποιος πολιτικός παράγων, τα προτείνουν οι ειδικοί. Έτσι, αυτό πρέπει να πειθαρχήσουμε σε αυτή την κατάσταση, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και επικίνδυνη. Ο ιός είναι εδώ. Ο κόσμος που έρχεται στο κατάστημά σας, τι βλέπετε, είναι φοβισμένοι πολύ? Όχι. Όχι.
Όχι, όχι. Αυτό είναι πιο, ενδεχομένως πιο ανησυχητικό από το να μου λέγατε ότι είναι φοβισμένοι. Όχι, γιατί δεν αν υπάρχει εφησυχασμός από την άλλη, ίσως είναι και λίγο επικίνδυνο. Φοβισμένοι δεν είναι. Mm-hmm. Ούτε εφησυχασμένοι είναι. Α. Οι άνθρωποι προσέχουν όπως προσέχουμε όλοι μας. Και έτσι θα πορευτούμε δηλαδή. Mm-hmm. Ελπίζουμε να μην υπάρξει έξαρση το φθινόπωρο. Ευχές κάνουμε μόνο, τίποτα άλλο. Δεν ξέρουμε. Ευχόμαστε να κυλήσει καλά και ο Αύγουστος, ο οποίος θα είναι ένας μήνας ορόσημο, ως φαίνεται, και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Το Σεπτέμβριο μετά ανοίγουν και τα σχολεία και όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες που γνωρίζουμε πολύ καλά. Ακριβώς. Τώρα, αυτή την περίοδο διανύουμε περίοδο εκτόσεων. Έτσι, κύριε Νικολαράκη. Πάλι. Πάλι. Ναι. Γιατί το είπατε έτσι το πάλι? Γιατί θέλουμε, παρακαλάμε εδώ και πολλά χρόνια την κυβέρνηση, η ΕΣΕΕ δηλαδή και οι άλλες οργανώσεις, να καταργηθούν οι προσφορές και τα δεκαήμερα εκτόσεων κλπ. Και να μείνουν μόνο δύο περίοδοι, αυτοί που διανύουμε τώρα δηλαδή, mm-hmm. και το χειμώνα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε κάθε 10 μέρες εκτόσεις. Είναι δηλαδή εκατοντάει υποκριτικό. Έχει λίγο ξεθοριάσει ο θεσμός με αυτόν τον τρόπο, θεωρείτε εκτός, δηλαδή. Κύριε Σαρή, κάθε μέρα εκτόσεις κάνουμε. Mm-hmm. Όποιος πελάτης μπει στα μαγαζιά μας μέσα, έχουμε έκπτωση. Γενναίες εκτόσεις. Δεν θέλουμε να φύγει κανείς πελάτης μας παραπονεμένος. Θέλουμε να φύγουμε ευχαριστημένοι. Δεν μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε. Θέλουμε να συντηρηθούμε. Συντήρηση κάνουμε τώρα. Και επίσης θέλουμε και τη βοήθεια του κράτους. Που ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχει λεφτά. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν έχει χρήματα. Τρώμε από τα έτοιμα. Πρέπει λοιπόν να εντείνει τις προσπάθειες ο Πρωθυπουργός ώστε να έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση όποια κονδύλια έρθουν. Θα έρθουν, είπε. Mm-hmm. Ακούσαμε 70 δις. Δεν έχουμε δει ούτε ένα σεντ. Αυτά πρέπει να έρθουν. Περιμένετε αυτή τη βοήθεια πάντως. Την περιμένει ο εμπορικός κόσμος. Πότε θα έρθουν αυτά? Αυτό όμως πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πάρουν μία ανάσα. Mm-hmm. Τι ζητάμε λοιπόν? Ζητάμε να θεσπιστούν δόσεις πολλές. Θα τα πληρώσουμε. Μη φοβούνται. Έχουμε σταθεί παλικάρια 10 χρόνια στην κρίση. Περάσαμε 5 μήνες τώρα που πηγαίνουμε, ένας Θεός ξέρει πώς πάει η αγορά. 2 μήνες μείναμε κλειστοί. 2 μήνες συσσωρεύτηκαν χρέη για 2 μήνες. Δεν είχαμε καθόλου ίσπραξη. Μηδέν. Έτρεχαν όμως οι υποχρεώσεις. Κανείς δεν σκέφτηκε τίποτε. Πού θα βρούμε να πληρώσουμε τα ενίκια? Πού θα βρούμε να πληρώσουμε το ρεύμα στις υπηρεσίες της ΔΕΗ και λοιπές? Πού θα βρούμε να πληρώσουμε ένα τηλέφωνα ή τις ασφαλιστικές φορές, τους προμηθευτές μας? Καταλαβαίνετε ότι αν δεν πάρθουν άμεσα, και όταν λέμε άμεσα εννοούμε τώρα, τον Αύγουστο, θα κλείσουν, να το θυμάστε αυτό, πάρα πολλές επιχειρήσεις μικρές. Με το κλείσιμο των μικρών επιχειρήσεων θα αυξηθεί κατακόρυφα η ενεργία. Είμαστε 650.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσον όρο, εάν θέλετε να απασχολούμε από έναν εργαζόμενο, είναι 650.000 εργαζόμενοι. Οι μισοί να κλείσουν είναι 350.000 περίπου άνεργοι. Πώς θα τροφοδοτήσουμε το ασφαλιστικό σύστημα? Ασφαλώς. Ποιος θα πληρώνει οι εισφορές? Από πού θα βρει τα χρήματα το κράτος να πληρώσει τις συντάξεις? Αυτά δεν τα σκέφτονται. Θέλουμε λοιπόν να πάρουμε ανάσες. Πρέπει να θεσπιστούν οπωσδήποτε οι 48 δόσεις και να γίνει μία συγκέντρωση οφειλών και να μπουν σε πολλές δόσεις. Για να μπορέσετε να τις αποπληρώσετε. Δεν αυτό γίνεται λέτε. Αλλιώς. Δεν θέλουμε να μην τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε. Θέλουμε να τα πληρώσουμε, αλλά με έναν τρόπο που να είναι ρεαλιστικός. Κύριε Σαρή, είμαστε νοικοκυρέοι άνθρωποι. Δεν είμαστε απατεώνες. Έχουμε σταθεί 10 χρόνια στην κρίση. Είμαστε οι ήρωες αυτής της καταστάσεως. Εμείς είμαστε χρόνια, οι ήρωες. Και μετά από 10 χρόνια που κρίσης πήγαμε να πάρουμε μία ανάσα, ήρθε και αυτό το χαστούκι του κορονοϊού. Δεν νομίζω ότι θα αντέξουμε. Δυστυχώς. Πρέπει να γίνει κάτι δραστικό τώρα γρήγορα. Πρέπει στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει όπως έκανε με τον κορονοϊό, που πήρε ειδικούς ανθρώπους, επιστήμονες και τους ακούγαμε, με τον κύριο Τσιόδρα mm-hmm. και τους υπολείπους. Ξέρουν το αντικείμενο. Πρέπει λοιπόν να κάνει
ένα τέτοιο συμβούλιο, όχι από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Αλλά από ανθρώπους δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Ίδια. Μπορεί να θέλουν, αλλά δεν γνωρίζουν. Εδώ πρέπει να μπουν άνθρωποι της αγοράς. Να μπουν έμποροι, οικονομολόγοι. Ας μπουν και κυβερνητικοί. Να ακούσουν, να αφουγκραστούν το σφιγμό, τον πόνο του εργαζόμενου. Δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Κάθε 25 του μηνός μέχρι τέλος τρέχουμε όλοι να καλύψουμε τις υποχρεώσεις. Γιατί όπως σας είπα πάλι, το ξαναλέω, είμαστε νοικοκυρέοι άνθρωποι. Θέλουμε να είμαστε σωστοί και προς τους προμηθευτάς και προς τους ιδιοκτήτες που πρέπει και αυτοί να ελαφρυνθούν φορολογικώς. Ναι, βέβαια. Και προς το δημόσιο. Μάλιστα. Κύριε Νικολαράκο, ας ευχηθούμε ότι θα εισακουστούν αυτά που είπαμε και οι ελπίδες μας, αλλά και οι παροτρύνσεις. Αν μου επιτρέπετε κάτι και για τις Κυριακές να πω. Mm-hmm. Κυριακές δεν θέλουμε να δουλεύουμε. Δεν θέλουμε. Δουλεύουμε 72 ώρες την εβδομάδα. Θέλουμε να ξεκουραστούμε. Δουλεύουμε Δευτέρα με Σάββατο. 9 με 9. Ανατολή Ηλίου με Δύση. Το Σάββατο που δεν δουλεύουν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. Μπορούν να βγουν κάλλιστα mm-hmm. οι συμπολίτες μας να ψωνίσουν. Μπορούν και τα απογεύματα. 3-3,5 σχολάνε. Είναι ανάγκη να τρέχει όλη η Ελλάδα κυριακάτικα να ανοίγουμε τα μαγαζιά. Δεν προσφέρει απολύτως τίποτε. Μα τίποτε. Απλά σπάμε το τζίρο της εβδομάδας στα 7 αντί στις 6 μέρες. Mm-hmm. Δεν έχει αύξηση τζίρου. Κάθε άλλο. Έξοδα μας δημιουργεί και ευνοεί τα μεγάλα κλειστά εμπορικά κέντρα, τα οποία έχω ακούσει τώρα ότι πλήττονται βάραυσα. Μάλιστα. Τα κλειστά. Κύριε Νικολαράκο, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο δελτίο μας και για όλα όσα είπαμε εδώ μαζί. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι. 50 κλίνες ΜΕΘ στο νοσοκομείο Σωτηρία αποφάσισε να κάνει δωρεά η Βουλή μετά από αίτημα του Υπουργείου Υγείας. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος, ο κύριος Στασούλας, ξεκινούν άμεσα οι εργασίες κατασκευής της μεγαλύτερης σε μέγεθος μονάδας ΜΕΘ σε νοσοκομείο στην χώρα μας εδώ, που θα ολοκληρωθούν μάλιστα μέσα σε 60 μόλις ημέρες, οπότε και θα είναι σε πλήρη, όπως είπε, λειτουργία για μια σημαντική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μίλησε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κικίλιας. Σήμερα η Βουλή των Ελλήνων πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη κοινωνική της προσφορά. Έχει παράδοση η Βουλή των Ελλήνων, διαχρονική, στην κοινωνική προσφορά. Τελευταία όμως, η περιπέτεια υγειονομική της χώρας ανέβασε τον πήχη για όλες και όλους μας. Έτσι και η Βουλή των Ελλήνων, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Υπουργείου Υγείας, αίτημα που υπευλήθη στις 28 Μαρτίου από τον Υπουργό Υγείας κύριο Κικίλια, διαθέτει δωρεά χρηματικού ποσού 8 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να κατασκευαστεί μία πρότυπη και η μεγαλύτερη από ό,τι πληροφορούμε σε έκταση και ποσότητα κλινών, μονάδα εντατικής θεραπείας 50 κλινών στο νοσοκομείο Σωτηρία. Στις 28 Μαρτίου ο κύριος Κικίλιας μου απέστειλε επιστολή εξηγώντας την ανάγκη αυτής της συνδρομής της οικονομικής της Βουλής για 50 θέσεις ΜΕΘ στο νοσοκομείο Σωτηρία. Το Μάρτιο, κύριε Υπουργέ, η κατάσταση της πανδημίας ήταν σε έξαρση. Στις 2 Απριλίου, ελάχιστες μέρες μετά, η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ομόφωνα, απεδέχθη εισήγησή μου για αυτή τη δωρεά. Μετά από λίγες μέρες, στις 12 Απριλίου, εξεδόθη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία περιγράφει στο άρθρο 62 την διαδικασία μέσα από την οποία θα υλοποιηθεί αυτή η δωρεά. Αμέσως μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η Βουλή δέσμευσε από τα αποθεματικά της αυτό το ποσό και το έθεσε στη διάθεση της κρατικής κατασκευαστικής εταιρείας ΚΤΥΠ. Είναι η εταιρεία
εκείνη η οποία μεταξύ άλλων κατασκευάζει τα νοσοκομεία της χώρας και άλλες κτηριακές υποδομές του Δημοσίου. Κύριε Πρόεδρε, στο πρόσωπό σας ευχαριστούμε όλη τη Βουλή των Ελλήνων, στο πρόσωπό σας, των Αντιπροέδρων σας, του Γενικού Γραμματέα και των κομμάτων βεβαίως που αποδέχτηκαν στην πολύ κρίσιμη φάση που περάσαμε και ακόμα περνάμε. Βεβαίως με επιτυχία εμείς, με πολύ μεγάλη δυσκολία και πολύ μεγάλα προβλήματα όλος ο πλανήτης, του να ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με αυτή την εξαιρετική δωρεά που υλοποιείται άμεσα και παραδίδεται εντός 2 μηνών το 50 μονάδων εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο αναφοράς Σωτηρία. Είναι κέριο και πάρα πολύ σημαντικό για μας να μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ως Εθνικό Σύστημα Υγείας δωρεάν σε όλους τους συμπολίτες μας. Ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτή η πρωτοβουλία σας και η άμεση υλοποίησή της εγγυάται τη δυνατότητα με ακόμα πιο πολλές δυνάμεις να αντιμετωπίσουμε, εάν και εφόσον χρειαστεί, την οποιοδήποτε πρόκληση έρθει στο μέλλον σε αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια της δημόσιας υγείας. Ειδησίων τώρα προβλέψεις για τις καταστροφικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στην οικονομία της Ευρώπης επιβεβαιώνονται με τις ευρωπαϊκές χώρες να καταγράφουν ιστορικά χαμηλά κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει δεχθεί η Ισπανία, ενώ και η γερμανική οικονομία, η ισχυρότερη, μην ξεχνούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει κάνει βουτιά στο ΑΕΠ της άνω του 10%. Ρεκόρ συρρήκνωσης κατά 12,1% εμφανίζει η οικονομία της Ευρωζώνης, με τις χειρότερες επιδόσεις να εντοπίζονται στην Ισπανία, όπου το ΑΕΠ έκανε βουτιά 18,5%, εξανεμίζοντας την ανάκαμψη των τελευταίων 6 ετών. Παράλληλα, εκτιμάται ότι κατά το τελευταίο μόνο τρίμηνο χάθηκαν περισσότερες από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Las consecuencias de esa emergencia sanitaria fue precisamente los datos que hoy hemos conocido de caída inédita del producto interior bruto durante el segundo trimestre de este año. Η Γαλλία εμφανίζει τη μεγαλύτερη πτώση μεταπολεμικά στην οικονομία της, που παρουσίασε ύφεση 13,8%, με την κατανάλωση των οικοκυριών, τις επενδύσεις και το εμπόριο να έχουν καταρρεύσει μέσα στην περίοδο της πανδημίας. C'est un chiffre moins sévère que prévu. L'INSEE avait prévu moins 17% pour le deuxième trimestre. Ιδιαίτερα μεγάλο το πλήγμα που δέχθηκε και ο τουρισμός, και δεκάδες ξεναγοί στο Παρίσι διαμαρτυρήθηκαν για την έλλειψη μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση προς τον κλάδο, φορώντας μάσκες που παραπέμπουν στο φάντασμα της όπερας. Comme tous mes collègues, je n'ai plus de revenus depuis plusieurs mois. Ύφεση 12,4% παρουσίασε η οικονομία της Ιταλίας, ενώ ιστορικά χαμηλά καταγράφηκαν στην Πορτογαλία, με το ΑΕΠ να υποχωρεί 14,1%, στο Βέλγιο 12,2% και στην Αυστρία 10,7%. Βουτιά 10,1% κατέγραψε και η ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης, η γερμανική. Wir gehen davon aus, dass die Wachstumskräfte sich in der zweiten Jahreshälfte durchsetzen. Das wird dennoch bedeuten, dass über das ganze Jahr die deutsche Wirtschaft um mehr als 6% schrumpft. Κερδισμένη της περίοδου αυτής η τεχνολογική κολοσσή Amazon, Facebook, Google και Apple, που είδαν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται λόγω των διαδικτυακών πωλήσεων που ευνοήθηκαν ιδιαίτερα την περίοδο της καραντίνας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.